Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θιβών Λεβαδίας και Αυδίδας κύριε Γιώργη, σεβαστή ιερείς, αγαπητέ βουλευτή Ιδιωτίας κύριε Μουλκιώτη, κύριε πρέσβη της Αυστραλίας στην Ελλάδα και αγαπητέ συγχωριανέ, κύριε Σπύρο Αθανάσιε, καλώς ήρθατε. Αγαπητή Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας, κύριε Παπαθωμά. Αγαπητέ Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Περγαντά. Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Καμούτσι. Αγαπητέ Πρόεδρε της Τοπικής Κοινότητας Ξερονομής. Αγαπητή Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γυναικών Νομού Βιωτίας, εκπρόσωποι του Συλλόγου Γυναικών και Πρόεδρε του Συλλόγου Γυναικών Ξηρονομής και Ελοπίας, επίτιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω και σας καλησπέριζω σε αυτή την όμορφη βραδιά που είμαστε εδώ συγκεντρωμένοι για να γιορτάσουμε τον τοπικό τύπο και μια επαιτειακή εκδήλωση ουσιαστικά για τα 31 χρόνια της τοπικής εφημερίδας Ξηρονομή. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι ο Λάμπρος Ρόδης και ευχαριστώ θερμά για την τιμή που μου κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου να προλογίσω αυτή την βραδιά ως δημοσιογράφος, ως μέλος της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού Ηλεκτρονικού Τύπου και Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, σήμερα στο Γραφείο Τύπου του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας του Φάνη του Σπανού, αλλά κυρίως θέλω να πιστεύω και έτσι το νιώθω ως συγχωριανός σας, αφού όλοι γνωρίζετε την αγάπη μου για το χωριό, μέσα από την οικογένεια της συζύγου μου, της Φανής Πανταζή, και ίσως θα ξέρετε ότι είναι και η κόρη του Χαράλαμπου Πανταζή, το ίμιση του πεθερού μου, στον οποίο πάντα θυμάμαι όταν έρχομαι εδώ. Ναι, συγγνώμη, και ξέχασα να πω και να καλωσορίσουμε και τους εκπροσώπους των Μικρασιατών. Η σχέση μου με την εφημερίδα «Η Ξηρονομή» είναι παλιά και συνεχής, κυρίως μέσα από την πολύχρονη επαφή μου με τον τέος πρόεδρο, τον κύριο Αθανάσιο Καλοζούμη, και το Διοικητικό Συμβούλιο και την οικογένειά του, που ξέρετε πόσα έχει προσφέρει στο Σύλλογο των Ξηρονομέων αλλά και στη διατήρηση αυτής της έκδοσης όλα αυτά τα χρόνια. Μια σχέση που συνεχίζεται μέσα από το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο και τον πρόεδρό του, τον κύριο Κώστα Νίκα, τους οποίους και πάλι ευχαριστώ. Σήμερα λοιπόν, που πάρα πολλά τοπικά, περιφερειακά, αλλά και εθνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν αναστείλει τις εκδόσεις τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η εφημερίδα «Η Ξηρονομή» συνεχίζει 31 χρόνια, χάρη στην επιμονή, το πάθος, τη θέληση των ανθρώπων του Συλλόγου, αλλά και πολλών ημών που στηρίζουμε την έκδοσή τους εντός και εκτός Ελλάδας. Για την απόψινή βραδιά θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, την Περιφερειακή Ενότητα Βιωτίας και την Αντιπεριφερειάρχη που στηρίζουν αυτή την εκδήλωση ως συνδιοργανωτές. Κυρίες και κύριοι, το πρόγραμμα το έχετε δει. Θα ξεκινήσουμε με τις βραβεύσεις των επιτυχόντων μαθητών. Μια πολύ ωραία στιγμή που πάντα κάνει ο Σύλλογός μας. Και παρακαλώ την κυρία Γωγός Καλή να έρθει στο βήμα για να διαβάσει τα ονόματα των μαθητών και τους μαθητές που ξέρουν τους επιτυχόντες, μάλλον φοιτητές, να είναι σιγά σιγά μαζί μας. Ευχαριστώ. Παρακαλούμε το σεβασμιότατο κύριε Γεώργιο να είναι μαζί μας για να κάνουμε τις σχετικές απονομές. Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια σε όλους τους φοιτητές. Ο Σύλλογος των Ξηρονομέων βραβεύει την Ασπασία Ξένη Αδάμ του Κυριάκου και της Μελπομένης για την εισαγωγή της στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ΕΚΠΑ, Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου. Παρακαλώ να προσέρχονται οι επόμενοι σιγά σιγά
Ο Σύλλογος των Ξηρονομαίων βραβεύει τον Μιχάλη Αδάμ, του Νικολάου και της Άννας για την εισαγωγή του στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο Σύλλογος των Ξηρονομαίων βραβεύει την Ευτυχία Αναστασοπούλου του Βασιλείου και της Ελένης για την εισαγωγή της στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Νηπιαγωγών του ΕΚΠΑ. Ο Σύλλογος των Ξηρονομαίων βραβεύει το Θάνο Αναστόπουλο του Βασιλείου και της Ελένης για την εισαγωγή στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ. Την Χριστίνα Ατζάρα του Νικολάου και της Χαρίκλειας για την εισαγωγή της στο Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών. Δεν είναι. Την Μυρτώ Αναγνωστοπούλου του Αναστασίου και της Μένης για την εισαγωγή της στην Φαρμακευτική Σχολή Θεσσαλονίκης. Την Νικολέτα Βαλμά του Σωτηρίου και της Σταματίνας για την εισαγωγή της στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Τη Μαρία Ιουλία Διαμαντοπούλου, του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, για την εισαγωγή της στη Νομική Σχολή Αθηνών. Τον Χρήστο Δρέλα, του Πλούταρχου και της Κατερίνας, για την εισαγωγή τους στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τη Μαρία Ζαχαροπούλου του Γεωργίου και της Παγώνας για την εισαγωγή της στο Τμήμα Γεωγραφίας Περιβάλλοντος Χαροκοπίου Πανεπιστημίου Αθηνών. Την Αταλία Ζιζόλη, του Κωνσταντίνου και της Γιάννας, για την εισαγωγή της στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Ανάπτυξης Κρήτης. Τη Γεωργία Κεφαλά, του Σωτηρίου και της Μέρης, για την εισαγωγή της στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας, στη πρώιμη παιδική ηλικία. Την Ελεάνα Κεφαλά, του Κωνσταντίνου και της Φλώρας, για την εισαγωγή της στην Αγγλική Φιλολογία Αθήνας. Ελεάνα. Τον Βασιλείο Κόνστα, του Λουκά και της Ελευθερίας, για την εισαγωγή του στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πολυτεχνείου Ιωαννίνων. Η Ελεάνα. Την Άσπα Κεφαλά, του Κωνσταντίνου και της Φλώρας, για την εισαγωγή της στη Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών Αθήνας. Ε,
την Άννα Μίχα, του Γεωργίου και της Αθανασίας για την εισαγωγή στη Συνομική Σχολή Αθηνών. Τη Στυλιανή Αναστασία Παγώνα, του Ιωάννου και της Ζωής, για την εισαγωγή της Συνομική Σχολή Αθηνών. Παγώνα. Την Χριστίνα Πελώνη, του Δημητρίου και της Κωνσταντίνας, για την εισαγωγή της στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας Αγρινίου Πανεπιστημίου Πατρών. Το Μάριο Πετινάρη, του Δημητρίου και της Γεωργίας, για την εισαγωγή του στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρέβεζας. Την Αναστασία Τσερεγκούνη, του Μαρίνου και της Κονδυλίας, για την εισαγωγή της στην Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης. Και τη Μαρία Τσερεγκούνη. Για την εισαγωγή στη Σχολή Επιστημών, Διατροφής και Διαιτολογίας Θεσσαλονίκης. Την Ευτυχία Αναστασοπούλου, του Βασιλείου και της Ελένης, για την εισαγωγή της στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην προσχολική ηλικία νηπιαγωγών του ΕΚΠΑ. Τον Θάνο Αναστόπουλο, του Βασιλείου και της Ελένης, για την εισαγωγή του στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ. Την Χριστίνα Ατζάρα, του Νικολάου και της Χαρίκλειας, για την εισαγωγή της στο Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών. Έχουμε Οι πτυχιούχοι. Ο Σύλλογος των Ξηρονομαίων βραβεύει τον Αθανάσιο Κεφαλά, του Κωνσταντίνου και της Αθανασίας, που έλαβε το πτυχίο του από τη Δραματική Σχολή Θεάτρου Τέχνης Κάρολου Κούν. Ο Σύλλογος των Ξηρονομαίων βραβεύει τον Αθανάσιο Κεφαλά του Σωτηρίου και της Μέρης, που έλαβε το πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τη Δήμητρα Γεωργογιάννη. Τη Δήμητρα Γεωργογιάννη, του Βασιλείου και της Μαρίας, που έλαβε το πτυχίο της από το Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά. Τον Σταμάτη Μπακατσέλο, του Θεοδόρου και της Αργυρός, που έλαβε το πτυχίο του από τη Σχολή Ευελπίδων με το βαθμό του Ανθιπολοφαγού. Και τη Γεωργία Μαρία Στεφάνου, του Μιχαήλ και της Δήμητρας, που έλαβε το πτυχίο της από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Και ένα μεταπτυχιακό, ο Σύλλογος των Ξηρονομαίων βραβεύει τον Αντώνιο Παπαπέτρου, του Κωνσταντίνου και της Αργυρούλας, που έλαβε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα από τη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ. Είναι και ένα διδακτορικό.
Και τελειώνουμε με ένα διδακτορικό. Ο Σύλλογος των Ξηρονομαίων βραβεύει τη Δήμητρα Κούνη, του Ανδρέου και της Όλγας, που έλαβε διδακτορικό δίπλωμα με άριστα από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε με τις βραβεύσεις των εκδοτών και δημοσιογράφων και όλων όσων ασχολήθηκαν με τον έντυπο τύπο στην ευρύτερη περιοχή. Τις σχετικές βραβεύσεις θα κάνει ο πρόεδρος, ο κύριος Νίκας. Και περνάω στον επόμενο τίτλο, στον Θηβαϊκό τύπο, που κυκλοφόρησε από το 1984 στο 1986. Παρακαλώ τον κύριο Ηλία Τραμπάκουλο, να παραλάβει το σχετικό αναμνηστικό. Επόμενος τοπικός τίτλος, ο Θηβαϊκός τύπος, που κυκλοφόρησε το 1990 με εκδότη τον κύριο Γεώργιο Ζιώμα. Επόμενος τίτλος, η εφημερίδα Τα Λεύκρα, που κυκλοφόρησε το 1998 με εκδότη τον κύριο Νικόλα Ονόκα. Επόμενος τίτλος, η Σφίγγ, κυκλοφόρησε το 1997 από τον Γρηγόρη και τη Χαρούλα Δούση στα Βάγια Βιωτίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη τιμή αυτή για μένα. Δυστυχώς, η εφημερίδα είναι σε αναστολή για το γνωστό διειδή χρημάτων. Θέλει πολύ μεγάλη και θυσίες και κόπους η έκδοση μιας τοπικής εφημερίδας, αλλά δυστυχώς, όταν δεν υπάρχουν και οι πόροι, ήταν μια ιδιωτική πρωτοβουλία αυτή. Βέβαια, δεν ήταν σε σύλλογο, δεν καρποφόρησε. Οψόμεθα εις το μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δούση. Επόμενος τίτλος, Τα Θεσπιακά, κυκλοφόρησαν το 1996 με εκδότη τον κύριο Γεώργιο Δελή. Επόμενος τίτλος, Θεσπιές, Άλλοτε και Τώρα, κυκλοφόρησαν το 1997 με εκδότη τον κύριο Καλέπη Λιάκο. Ο επόμενος τίτλος, η εφημερίδα Μανιφέστο, κυκλοφόρησε το 1999 και συνεχίζει την κυκλοφορία της με εκδότη τον κύριο Δημήτριο Καντά και την κυρία Ιωάννα Βρετού. Η Θεσπιακή Ηχό, κυκλοφόρησε... Θεσβιακή Ηχό, κυκλοφόρησε το 2005 με εκδότρια την κυρία Ελένη Κοβάνη. Επόμενος τίτλος, Ο Χιστός, κυκλοφόρησε το 2008 με εκδότη τον κύριο Γιάννη Μήτρου και τον Ιωάννη Πόκα. Επόμενος τίτλος, Θύσβη, ώρα 0, κυκλοφόρησε το 2009 με εκδότη τον κύριο Δημήτριο Μιχάλη και τον Παναγιώτη Πολυτάρχο. Επόμενη έκδοση, Τα Βιωτικά Νέα, κυκλοφόρησαν το 1995 με εκδότρια την κυρία Χαρίκλια Σταμάτη. Η επόμενη εφημερίδα είναι η εφημερίδα Σκυτάλη, κυκλοφόρησε το 1997 και συνεχίζει και κυκλοφορεί με εκδότη τον Γιώργο Πέπα και τον Σπύρο Πέπα. Επόμενη τοπική έκδοση, Το Πολυάνδρον. Κυκλοφόρησε το 2006 με εκδότη τον Νικόλαο Δημητρίου από το Λεοντάρι. Σεβασμιότατε, εκλεκτοί ομίγυροι, ευχαριστώ, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βράβευση, το Σύλλογο και τον αγαπητό εδώ συνάδελφο και φίλο Κωνσταντίνο Νίκα και όλους. Ήθελα να πω ότι πραγματικά είμαι εντυπωσιασμένος από τον τρόπο που λειτουργεί ο Σύλλογος
με την εφημερίδα. Είναι ρόλος συμπληρωματικός. Ο μεν σύλλογος δημιουργεί εκδηλώσεις, που σημαίνει ότι φτιάχνει κοινή μνήμη, και η κοινή μνήμη είναι αυτή που συγκροτεί την κοινωνία. Κοινά βιώματα. Η δε εφημερίδα παίρνει αυτά τα κοινά βιώματα, όλα αυτά που γίνονται, και τα μεταφέρει στην Αυστραλία, και έτσι συμμετέχουν και αυτοί που δεν είναι εδώ σε αυτές τις κοινές μνήμες. Ειλικρινά σας θαυμάζω, αποτελείτε παράδειγμα προς μίμηση και εύχομαι κουράγιο και δύναμη να συνεχίσετε, και βέβαια η βράβευση μας δίνει και εμάς κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημητρίου. Και η τελευταία τοπική έκδοση είναι η Φωνή της Άσκρης, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2012 με εκδότερα την κυρία Ελένη Σταμάτη Μπίμπα, αλλά δεν είναι μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ο Σύλλογος των Ξηρονομαίων έχει επιλέξει να δώσει και δύο διακρίσεις σε συνεργάτες τους διεθνολόγους που κατά καιρούς έχουν γράψει στην έκδοσή μας. Με πρώτο τον κύριο Γεώργιο Φίλη. Ο κύριος Φίλης δεν είναι μαζί μας, αλλά έχει στείλει ένα δικό του χαιρετισμό, τον οποίο θα σας διαβάσω. Αξιότιμε πρόεδρε του Συλλόγου μας, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου συμπατριώτες. Αρχικά επιτρέψτε μου να απολογηθώ για τη φυσική απουσία μου από την επιτυχιακή αυτή εκδήλωση. Λόγοι οι οποίοι έχουν να κάνουν με όλα εκείνα για τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε να με τιμήσει, λόγοι που άπτονται θεμάτων της πατρίδας, δεν μου επιτρέπουν σήμερα να είμαστε μαζί. Όμως η σκέψη και η καρδιά μου βρίσκεται πάντα στο μέρος όπου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν οι πρόγονοί μου, ο αγαπημένος μου πατέρας Κωνσταντίνος Φίλης, στο μέρος στο οποίο έχω δημιουργήσει πάμπολες παιδικές και εφηβικές αναμνήσεις, και στο μέρος από το οποίο κατάγομαι και για το οποίο πάντα μιλάω δημόσια και με υπερηφάνεια. Η ομορφιά του τόπου μας, οι μακρές συζητήσεις με τον πατέρα μου για την ιστορία τόσο του χωριού όσο και των ανθρώπων αυτού, οι υποσυνείδητες πολλές φορές επισκέψεις μου στο ηρώο του χωριού μας και η ανάγνωση των ονομάτων όλων εκείνων, οι οποίοι έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν στη ζωή τους για την πατρίδα, συνέβαλαν τα μέγιστα στο να αναπτύξω μια έμφυτη έγνοια και αγάπη για τα κοινά, για τα ζητήματα που απασχολούν την πατρίδα, αλλά και για την προσπάθεια ενημέρωσης των ανθρώπων, για τα τεκτενόμενα τα οποία αφορούν και για τα οποία πολλές φορές η ενημέρωση δεν είναι πρέπουσα. Θα είμαι ειλικρινής, κατά τη διάρκεια των πολυετών σπουδών μου πάνω στην επιστήμη των διεθνών σχέσεων και ειδικότερα του ειδικού κλάδου της γεωπολιτικής, ποτέ δεν φανταζόμουν πως η ζωή θα τα έφερνε με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μεταφέρω την ακαδημαϊκή γνώση, την επιστημονική ανάλυση αλλά και την παρουσίαση προτάσεων δύσκολων και ίσως άβολων για κάποιους, πέρα των αιθουσών των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, πολιτικών και στρατιωτικών με τα οποία συνεργάζομαι. Όμως, έχοντας πάντα κατά νου τη ρίση του Δημοσθένη της ελευθέρης μεγίστη ανάγκη υπέρ των πραγμάτων εσχύνηση, δηλαδή είναι επιβεβλημένο οι ελεύθεροι να έχουν συνέστηση ευθύνης για τα πολιτικά πράγματα, προσπαθώ από την πλευρά μου να κάνω το χρέος μου όπως το αντιλαμβάνομαι απέναντι στον τόπο μας και στην πατρίδα μας, έχοντας ως οδηγό τους προγόνους μας και την πηξίδα του και επεξήδε την επιτυχία των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε και προσβλέπω στην οργάνωση μερίδα στο χωριό μας για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Με εκτίμηση, Γεώργιος Φίλης. Θα το παραλάβει κάποιος, πρόεδρε? Όχι, θα το δώσουμε. Και ένας ακόμη συνεργάτης του Συλλόγου Διεθνολόγους είναι ο κύριος Παναγιώτης Φαέλος, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας και τον οποίο παρακαλώ να έρθει για το δικό του αναμνηστικό, τον οποίο χαίρομαι ιδιαίτερα που τον βλέπω ξανά, γιατί γνωριζόμαστε πολύ καλά. Θα συνεχίσουμε με ακόμη μερικούς συνεργάτες του Συλλόγου που έχουν κατά καιρούς συμμετάσχει στις εκδόσεις της εφημερίδας. Παρακαλώ τον κύριο Γεώργιο Μαστροδήμο, συγγραφέα. Σεβασμιότατε, κύριε Πρέσβη, κύριε Δήμαρχε, φίλοι, κύριε Αντιπεριφερειάρχης, θα μου πείτε τι γυρεύει εδώ ένας απτηθής βιοσωτηρία. Δείχνει αυτό την ευρύτητα της εφημερίδας. Δείχνει ότι η ξηρονομή, η εφημερίδα που όλα αυτά τα χρόνια είναι ένα βήμα όλης της περιοχής,
εδώ, στα χωριά μας, στην Αθήνα, στην Αυστραλία, στην Αμερική. Είναι όλων. Είναι όλων μας. Και θέλω να πω τι είναι αυτό που ξεχωρίζει την ξηρονομή. Το ψάχνα πάρα πολύ. Μα είναι η διάρκεια. Είναι η διάρκεια. Και η διάρκεια οφείλεται στον Κώστα, στο Θανάση που εγώ γνώρισα τελευταία όλα τα χρόνια αυτά, σε όλους τους καλούς σας συνεργάτες. Και επιτρέψτε μου μια μικρή αναφορά σε έναν ευπατρίδη της ξηρονομής που για μένα ήταν ένας άνθρωπος σπουδαίος που ερχόταν με συνέδεση από την ξηρονομή, μικρό παιδί. Ήτανε ο δάσκαλος Γιαννούλης Μίχας. Ήταν ο νονός μου. Αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος που τόσα προσέφερε στην ξηρονομή. Σας ευχαριστώ όλους και να γιορτάσουμε μαζί, Πρόεδρε, τα 41 και τα 51 χρόνια, πολύ σύντομα. Και να είμαστε όλοι καλά και όλοι εδώ. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ θερμά τους αγαπημένους μουσικούς, τους active member, τον κύριο Μιχάλη Μητακίδη και την κυρία Γιολάντα Τσιαμπόκαλο, αν είναι εδώ, να παραλάβουν το αναμνηστικό τους. Ναι, θα το πω σκεφτά. Ωραία. Ωραία, η κυρία Τσιαμπόκαλο. Τους γνωρίζετε όλοι, διαφημίζουν συνεχώς την ξηρονομή, μένουν εδώ και τους ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα κάνουν για το χωριό. Θα παρακαλούσα επίσης τον εκπρόσωπο του Συλλόγου των Μικρασιατών Θήβας, τον κύριο Τριανταφύλου, να παραλάβει το δικό του αναμνηστικό, ένα σύλλογος με μεγάλη ιστορία και μεγάλη προσφορά και συνεργασία. Γεια σας. Εκ μέρους του Προέδρου μας Απόστολου Δαγδαλένη θα ήθελα να σας εκφράσω τη συγγνώμη του γιατί λόγω υποχρεώσεων με την Ομοσπονδία Μικρασιατών Ελλάδος δεν μπορούσε να βρίσκεται στην εκδήλωσή σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου μας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε. Θέλω να σας αναφέρω τα συγχαρητήριά μας για τη συμβολή σας στον πολιτισμό και την ενημέρωση επίσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είμαστε όλοι καλά και να περάσουμε όμορφα απόψε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ θερμά και την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γυναικών Νομού Βιωτίας, την κυρία Άτζελα Πανταζή Βασιλιά, για να παραλάβει το δικό της αναμνηστικό. Μιας και η Ομοσπονδία, όπως θα θυμάστε, εξέδιδε και τη δική της εφημερίδα, την Επικοινωνία. Εκλεκτή προσκεκλημένη και αγαπητή συγχωριανή. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί γιορτάζουμε τα 31 χρόνια της ξηρονομής μας, της αγαπημένης εφημερίδας. Για να βγει μια εφημερίδα χρειάζεται πολύ σκόπος. Και 31 χρόνια καταλαβαίνετε πόσος κόσμος έχει ασχοληθεί. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ θα ήθελα να σας πω κάτι για την Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία όταν ξεκίνησε άρχισε να εκδίδει το δικό της έντυπο, την Επικοινωνία. Η ιδιαιτερότητα αυτής της εφημερίδας ήταν ότι δεν είχε δημοσιογράφους και γραφότανε μόνο από γυναίκες, από τις γυναίκες των συλλόγων μας. Εκδιδότανε για περίπου 20 χρόνια, αλλά μετά δεν υπήρχαν πόροι και όπως καταλαβαίνετε σταματήσαμε. Μακάρι στα επόμενα χρόνια, αν μπορέσουμε να την ξαναβγάλουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη τιμή που μας κάνατε. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ πολύ την επίτιμη γραμματέα, την κυρία Μελισσάρη Αφροδίτη, να έρθει στο μικρόφωνο για το δικό της χαιρετισμό και για ένα αναμνηστικό από το σύλλογο μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το αγαπώ αυτό το χωριό πάρα πολύ. Γέρασα, δεν μπορώ να προσφέρω άλλα τώρα. Αλλά μέχρι εδώ καλά ήταν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και θα κλείσουμε αυτό τον κύκλο και θα παρακαλέσω θερμά το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θηβών, Λεβαδίας και Αυλίδος, τον κύριο Γεώργιο που είναι πάντα κοντά στο Σύλλογο, πάντα κοντά σε όλες τις προσπάθειες. Ο Σύλλογος στο πρόσωπό του τιμά όλους όσους έχουν βοηθήσει από το χώρο της Εκκλησίας με ένα συμβολικό αναμνηστικό, Σεβασμιότατε. Πρόεδρε. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε και το αναμνηστικό και να ευχηθώ για άλλη μια φορά δύναμη, υγεία και πολλές πολλές δεκαετίες. Μας φέρνετε ένα φρέσκο τέτοιο μήνυμα ενισχυτικό από το παρελθόν, το παρόν για το μέλλον. Καλή διασκέδαση. Κυρίες και κύριοι, μπορεί να τραβάει λίγο η βραδιά μας, αλλά θα κλείσουμε με τους αγαπημένους συναδέλφους, κάποιους από τους οποίους έχουν έρθει από μακριά, όμως πάντα η σκέψη τους και η αγάπη τους για τον τόπο της καταγωγής τους είναι γνωστή. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Κώστα Μπούγια, δημοσιογράφο, παρουσιαστή, διευθυντή ειδήσεων στην ΕΡΤ. Τον κύριο Μπούγια τον ξέρετε όλοι, είναι εδώ στην Δομβρένα, αλλά έχει κάνει και μια πολύ μεγάλη καριέρα. Με ποιο συγχαίρουμε. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Πρέσβη, κυρία Περιφερειάρχης, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καλησπέρα σας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά από καρδιάς τον πρόεδρο Κώστα Νίκα, καθώς επίσης και τα μέλη του Συλλόγου, για την σημαντική πρωτοβουλία που πήραν να βραβεύσουν απόψε και τους δημοσιογράφους εκδότες της περιοχής μας και εμένα προσωπικά και τους ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχηθώ η εφημερίδα Ξενονομή, η οποία απόψε κλείνει τα 31 χρόνια, να συνεχίσει για πάρα πολλά ακόμα χρόνια, να συνεχίσει ακάθεκτη πορεία, να προσφέρει και να ενημερώνει τους πιστούς αναγνώστες της. Θέλω να συγχαρώ και τους νέους φοιτητές της Ξενονομής. Εύχομαι περαιτέρω καλές επιτυχίες και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Καλωσορίζουμε στο χωριό του τον κύριο Στέλιο Βορίνα, συνάδελφο δημοσιογράφο, τον ξέρετε όλοι και τον ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ, άρχοντες, πνευματικοί και τοπικοί, κύριε Πρέσβη. Θα αρχίσω να ευχαριστώ το σόι μου, πλάκα κάνω. Επειδή είμαι υπέρ της μουσικής, ευχαριστώ τον Σύλλογο, τον Πρόεδρο και του υπόσχομαι τώρα που παίρνω σύνταξη να συνεισφέρω κι εγώ στην έκδοση της εφημερίδας ώστε να περπατήσει πολλά χρόνια ακόμη. Ευχαριστώ όλους. Καλωσορίζουμε επίσης τον κύριο Χρήστο Μουλίνο, δημοσιογράφο και εκδότη. Τον παρακαλώ να έρθει εδώ για τη δική του βράβευση. Παρακαλώ θερμά την κυρία Κέτη Θεοδωρή, δημοσιογράφο. Επίσης να παραλάβει το δικό της αναμνηστικό. Και επίσης παρακαλώ τον κύριο Νίκο Οικονομίδη, δημοσιογράφο,
ο οποίος είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε για τη δική της συνεισφορά. Καλησπέρα σας. Πολύ σύντομα θα ήθελα να πω ότι σε μια εκδήλωση με τόσες συγκέντρες που θα ζηλεύανε σύλλογοι με πολύ μεγαλύτερη, πολύ περισσότερα μέλη και από πολύ μεγαλύτερα χωριά, εκείνο που εύχομαι είναι στα 62 χρόνια να τιμηθούν πολύ περισσότεροι δημοσιογράφοι και για πολύ μεγαλύτερα θέματα. Να είστε καλά.